Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού» και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για την ευκαιρία αυτή που μας δίνει να είμαστε μαζί, να μαθητεύουμε μαζί το Λόγο του Θεού μέσα από την Αγία Γραφή και μόνο μέσα από την Αγία Γραφή. Τα οποιαδήποτε θέματα εσείς μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα φαίνεται για να τα σχολιάσουμε και για να απαντήσουμε ακόμη και σε ερωτήσεις σας ή να θέσουμε τις οποιασδήποτε αντιρρήσεις σας ή σκέψεις σας που διαφοροποιούνται από τις δικές μας, που με μεγάλη χαρά θα τις αναφέρουμε να τις συζητήσουμε. Θέλω μια φορά ακόμη να σας θυμίσω και να επιμείνω ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε ούτε διεκδικούμε την αυθεντία των ερμηνεών των γραφών, της ερμηνείας των γραφών, και δεν θεωρήσαμε και δεν είμαστε διδάσκαλοι ούτε καθηγητές αλλά ούτε και θεολόγοι, αλλά μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού μαζί με εσάς μέσα από το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση του αγαπητού Κώστα Στυλιανού, που αναφέρει πώς είναι ο Παράδεισος και πώς είναι η ζωή εκεί. Ναι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, Παράδεισος αναφέρεται στην Αγία Γραφή για πρώτη φορά στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, στο 8 εδάφιο, που λέγει η Γραφή «Και εφύτευσεν Κύριος ο Θεός Παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς και έθεσε εκείν τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε». Ακόμη αναφέρεται στο 15 εδάφιο «Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και έθεσε αυτόν εν το Παραδείσο της Εδέμ, για να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν». Παράδεισος λοιπόν μέσα από την Παλαιά Διαθήκη είναι ένας υπέροχος, μοναδικός κήπος, βεβαίως στην Αγία Γραφή, τον οποίον εφύτευσε και δημιούργησε ο Θεός. Αλλά στην αρχαία ελληνική γλώσσα και οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς ανέφεραν αρκετές φορές τη λέξη Παράδεισος, περιγράφοντας έναν υπέροχο κήπο δέντρων και φυτών, και για την ωραιότητά του τον αποκαλούσαν Παράδεισο. Στη Γραφή λοιπόν αναφέρεται ο Παράδεισος στην Εδέμ, όπου ο Θεός εφύτευσε, όπως διαβάσαμε στο 8 εδάφιο, εφύτευσε ο Κύριος Παράδεισον εν τη Εδέμ, έναν υπέροχο κήπο, στον οποίο μέσα έθεσε τον άνθρωπο τον οποίον δημιούργησε, έπλασε με τα χέρια του και τη γυναίκα την οποία έπλασε από την πλευρά του Αδάμ. Όμως το τρίτο κεφάλαιο, διαβάζουμε στο 23 εδάφιο, μετά την πλάνη που κατάφερε ο διάβολος να φέρει στην Εύα καταρχάς και στον Αδάμ στη συνέχεια, ο Θεός λέγει «Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλε αυτόν εκ του Παραδείσου της Εδέμ, διενεργάζεται την γήνη εκ της οποίας ελήφθη». Και στη συνέχεια «και εξεδίωξε τον Αδάμ και κατά Ανατολάς του Παραδείσου της Εδέμ έθεσε χερουβίμ» κλπ. Όταν λοιπόν παρεύει το Λόγο του Θεού, πλανήθηκε ο άνθρωπος από τον διάβολο και τον σατανά, τότε ο Θεός τον εξέβαλε, τον εξεδίωξε από τον Παράδεισο και τον άφησε στη γη για να την εργάζεται και να ζει και να δουλεύει μέσα σε αυτήν όπως είναι μέχρι σήμερα. Παράδεισος είναι στην πραγματικότητα μέσα στο πνεύμα της Γραφής ο τόπος όπου υπάρχει η παρουσία του Θεού. Εδώ στη γη ο σημερινός Παράδεισος είναι η Εκκλησία του Χριστού, η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, όπου κεφαλή είναι ο Χριστός, σώμα, το σώμα είμαστε εμείς, μέλη του σώματος του Χριστού είμαστε όλοι εμείς οι πιστοί.
μέσα στην Εκκλησία του Θεού, που είναι, όπως λέει η Γραφή, ο οίκος του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδρεύμα της αληθείας, είναι ο καινούριος πνευματικός παράδεισος. Για πρώτη φορά ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός αναφέρει τη λέξη παράδεισος στο Ευαγγέλιο του Λουκά, εκεί όπου αναφέρεται για τη μετάνοια του ληστού που σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό και εκ δεξιών ή το καρφωμένος. Διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο ΚΓ και το εδάφιο 39. «Εις δε εκ των κρεμαστέντων κακούργων ευλασφήμι αυτών λέγον, εάν είσαι ο Χριστός σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο άλλος επέπλητε αυτόν λέγον, ουδέ των Θεών δε φοβείσαι εσύ, ώστις είσαι εν τη αυτή καταδίκη. Και ημείς μεν δικαίως, διότι άξια τον όσα πράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως όμως ουδέν άτομον έπραξε. Και έλεγε προς τον Ιησούν, μνήστητι μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία μου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς συλλέγω, σήμερον θέλεις είστε μετέ μου εν το παραδείσο». Άρα υπάρχει ο παράδεισος στον ουρανό, για τον στον οποίο αναφέρεται στην Αποκάλυψη, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο, καθώς αναφέρεται ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός προς τον Άγγελο της Εκκλησίας εν Εφέσο. Στο 7ο κεφάλαιο λοιπόν λέγει, ώστις έχει ο Τίον να σ' ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας Εκκλησίας, εις τον εικόντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Υπάρχει λοιπόν αποκάλυψη μέσα από το Λόγο του Θεού ότι υπάρχει στον ουρανό ο παράδεισος του Θεού. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους και στο Ιώτα Β' κεφάλαιο, 12 κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο γράφει, «Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει ότι ούτως έως τρίτου ουρανού. Και γνωρίζω τον τιού των άνθρωπων, είτε εντός του σώματος είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει στον παράδεισον και ήκουσε να ανεκλάλει τα λόγια, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει». Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος τον οποίον ο Κύριος άρπαξε, όπως αναφέρεται, τον έφτασε μέχρι τρίτου ουρανού, και μέσα από τη Γραφή στην πραγματικότητα υπάρχουν τρεις ουρανοί, να κάνω μια παρένθεση εδώ. Ο πρώτος είναι αυτός που βλέπουμε, το σύμπαν το φυσικό. Ο δεύτερος είναι αυτό που αναφέρεται στη Γραφή, το μεσουράνημα. Και ο τρίτος είναι ο πνευματικός ουρανός, εκεί που κατοικεί ο Θεός μαζί με τα στρατεύματα του ουρανού, τους αγγέλους, τα χερουβίν, τα σεραφίμ και ό,τι άλλο είναι, όπως μας τα περιγράφει ο Θεός, πολύ περιορισμένα. Όμως ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας από αυτούς, ίσως ο μοναδικός άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει που αναφέρεται στη Γραφή, ο οποίος λίγο πριν ή λίγο μετά, αφού τον κάλεσε ο Θεός να τον αποστείλει σαν Απόστολο των Εθνών, εκεί στην Αντιόχεια, με διαπνεύματος Αγίου, όταν δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο μίλησε προφητικά και είπε «χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο το οποίο εγώ τους έχω προετοιμασμένους». Εκείνη την περίοδο, λίγο πριν ή λίγο μετά, γιατί μιλάει προς ετών 14 και η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους Β' γράφτηκε το 57 μετά Χριστό, άρα πρέπει να ήταν το 44 περίπου την περίοδο που ήταν στην Αντιόχεια. Ο Θεός λοιπόν τον έφτασε έως τρίτου ουρανού στον παράδεισο, του έδειξε πράγματα και άκουσε πράγματα, για τα οποία όμως ο ίδιος λέγει ότι άκουσε ανεκλάλητα λόγια τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει. Άκουσε πράγματα, λόγια και είδε προφανώς που δεν συγχωρείται σε άνθρωπο να περιγράψει. Του απαγορεύτηκε. Αλλά και επειδή τα αποκαλεί ανεκλάλητα, σημαίνει δεν μπορεί κιόλας να τα περιγράψει.
δεν περιγράφονται ανθρώπινα. Πολύ αργότερα, στην επιστολή το 64 περίπου από την Ρώμη, από τη φυλακή της Ρώμης προς Φιλιππισίους, αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο, μάλλον από το 21 εδάφιο, διότι σε με το ζήνει ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Αλλά εάν το να ζω εν σαρκή του το συμβάλλει εις καρποφορίαν του έργου μου, και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω, διότι στενοχωρούμε υπό τον δύο. Έχων επιθυμίαν με να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον. Το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερον δια σας. Βρίσκεται λοιπόν σε ένα δίλημα ο Απόστολος Παύλος, περίπου στο τέλος της ζωής του, στα 67 μετά Χριστό πέθανε, αν θυμάμαι καλά. Τώρα γράφει περίπου στο 63-64, φυλακισμένος στη Ρώμη. Αναφέρει λοιπόν ότι θέλει, κουράστηκε εδώ στη ζωή, στη γη, ταλαιπωρήθηκε μέσα από την αποστολή του, μέσα στην αποστολή του, και θέλει, επιθυμεί πια να είναι εκεί στον ουρανό, στον παράδεισο, όπου εκεί είναι ο Χριστός. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι η μοναδική φορά που αναφέρεται ότι ο άνθρωπος, όταν φεύγει από τη ζωή αυτή, ο άνθρωπος του Θεού, πηγαίνει στον ουρανό, εκεί που είναι ο Χριστός, στον παράδεισο δηλαδή του Θεού, όπου το θεωρεί ότι είναι πολύ καλύτερο από το να ζει στη ζωή αυτή, και προφανώς, και μάλλον είναι προφανές αυτό, ότι είναι πολύ καλύτερο εκεί, αλλά όμως συνεχίζει, εάν μείνω εδώ, είναι καλό για την οικοδομή τη δική σας. Και το θεωρώ αναγκαίο να περιμένω λίγο, να συνεχίσω το έργο μου μέχρι να το φτάσω στο τέλος, και όταν ο Θεός αποφασίσει να έρθει να με πάρει για να είμαι αιώνια μαζί Του. Ο παράδεισος λοιπόν του ουρανού είναι ένας τόπος αιώνιας διαμονής των σεσωσμένων. Παρόλο που μοιάζει να είναι ένας προσωρινός τόπος μέχρι να γίνει η αποκατάσταση των πάντων, όπως αναφέρεται στο κάπα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, όπου είδον λέει ουρανών νέων και γην νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθεν και θάλασσα δεν υπάρχει, και αργότερα βλέπει στο 10 εδάφιο και με έφερεν εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλών και μη έδειξε την πόλην την μεγάλη, την Αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού από το Θεού, έχωσα την δόξαν του Θεού και η λαμπρότης αυτή το ομοία με λίθον πολύτιμων ως λίθον ιέσπιν κρυσταλίζοντα και λοιπά. Και στο τέλος διαβάζω από το ΚΒ κεφάλαιο, 22 κεφάλαιο και 3 εδάφιο, και ουδέν ανάθεμα, συγγνώμη, να διαβάσω από το ένα κεφάλαιο, από το ένα εδάφιο, 22 κεφάλαιο, και με έδειξε καθαρών ποταμών ύδατος της ζωής λαμπρών ως κρύσταλλων, εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου, εν το μέσο της πλατείας αυτής και του ποταμού, εντεύθεν και εντεύθεν, είτε το δέντρον της ζωής, φέρον καρπούς 12, καθέκα στον μήνα κάνων των καρπών αυτού, και τα φύλλα του δέντρου είναι η θεραπεία των εθνών. Και ουδέν ανάθεμα θέλει είστε πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είστε εν αυτή, και ο ποταμός αυτού θέλει, και η δούλη αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν, και θέλουσι δει το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετόπων αυτών, και νίξτε θέλει είστε εκεί, και δεν έχουσι χρίαν λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς, και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνες των αιώνων. Παράδεισος λοιπόν ίσως είναι ένας τόπος προσωρινός, όπου μεταφέρθηκαν οι σωσμένοι άνθρωποι του Θεού προσμένοντες την Ανάστασή τους, την πρώτη Ανάσταση, την αρπαγή της Εκκλησίας δηλαδή και την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, όπου μετά από τη χιλιετή βασιλεία όπου θα βασιλεύσει ο Χριστός με τα πάντων των Αγίων επί της γης, όταν θα παρέλθουν ο ουρανός και η γη, ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη
και νέοι ουρανοί και νέα γη θα δημιουργηθούν και εκεί θα κατέβει και η νέα Ιερουσαλήμ, η πόλη της αιωνιότητος, όπου θα κατοικεί ο Θεός, θα είναι το αρνίον των εσφαγμένων και θα είναι όλοι όσοι, όσων τα ονόματα βρέθησαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, όπου και θα βασιλεύουν εις τους αιώνες των αιώνων. Λεπτομέρειες επάνω σε αυτά πώς είναι, πώς θα είναι, δεν το βλέπουμε πουθενά, δεν το ξέρουμε, αγαπητέ φίλε Κώστα και αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ό,τι βλέπουμε μέσα από τη γραφή, αυτά διαβάζουμε, αυτά υπολογίζουμε, ένα όμως ξέρουμε ότι αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι είναι πολύ καλύτερο να είμαστε εκεί και όχι εδώ στη γη, να αποδημήσουμε δηλαδή από του σώματος αυτού και να βρεθούμε μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Περιμένοντας και εκεί στον Παράδεισο του Θεού, οι αποθανόντες εν Χριστώ να αναστηθούν πρώτοι και όσοι από εμάς απομένουμε την ημέρα του Κυρίου να μεταμορφωθούμε εν μια στιγμή εν υπείον οφθαλμού και να βρεθούμε στην αιωνιότητα μαζί με τον Πατέρα Θεό, το αρνίον το εσφαγμένο και με τα πάντων των Αγίων. Περισσότερα δεν μπορούμε να πούμε και να βρούμε μέσα από τη γραφή, όμως αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θεωρούμε ότι αυτά είναι περισσότερο από αρκετά για να καταλάβουμε το ένδοξο μέλλον που ο Θεός έχει ετοιμασμένο για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στο όνομα του Χριστού, πιστεύουν στον Θεό και σε αυτόν τον οποίο ο Θεός απέστειλε τον Ιησού Χριστόν, έκλεξαν τον Ιησού Χριστόν και ο Θεός έδωκε σε αυτούς εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Συμπερασματικά λοιπόν, παράδεισος στην ελληνική γλώσσα αλλά και στη γραφή, καταρχάς στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ο κήπος, ένας ωραίος κήπος, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη που τον εχθήτευσε ο Θεός και έθεσε εκεί τον Αδάμ και την Εύα και τους εξόρισε όταν αποστάτησαν και παρέβησαν από το Θεό και παρέβησαν το Λόγο Του. Στη συνέχεια στην Καινή Διαθήκη παράδεισος αποκαλείται ο τόπος όπου οι θανόντες εν Κύριο μεταβαίνουν μετά το θάνατό τους, για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είναι πολύ καλύτερο να είμαστε εκεί. Και τέλος, αυτό αποκαλείται και παράδεισος Θεού, και τέλος, αφού βασιλεύσει ο Χριστός με τα πάντων των Αγίων επί της γης για 1000 χρόνια, τότε θα νέα γη και νέα ουρανή θα δημιουργήσει ο Θεός, στους οποίους θα κατοικεί μόνο η δικαιοσύνη του Θεού, δημιουργώντας έτσι την αποκατάσταση της δικαιοσύνης Του, εις ζωή αιώνιων οι ανεστημένοι που δέχθηκαν τον Χριστό, εις κόλαση αιώνιων οι ανεστημένοι που δεν δέχθηκαν τον Χριστό. Και τέλος θα κατέβει η Ιερουσαλήμ, η Νέα Ιερουσαλήμ, η πόλη των εορτών ημών, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, όπου εκεί θα κατοικεί ο Θεός, θα είναι το κατοικητήριο του Θεού με τα πάντων των Αγίων και μέσα από εκεί θα βασιλεύουν οι Άγιοι μετά του Κυρίου εις τους αιώνες των αιώνων. Αυτά είναι που ξέρουμε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και πιστεύω ότι όταν θα πάμε εκεί με τη χάρη του Χριστού να μας αξιάσει ο Θεός θα μάθουμε πολύ περισσότερα, γιατί ο Απόστολος Ιωάννης λέει «Δεν εξεύρωμεν τι θέλωμεν είστε εκεί, αλλά είναι εξεύρωμεν ότι θέλωμεν είστε όμοιοι με Αυτόν». Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση, ανώνυμου. Σας παρακαλώ εξηγήστε μου τι σημαίνει το εδάφιο Ιωάννης Ι34. Να το διαβάσουμε αγαπητέ φίλε ή φίλοι. Διαβάζουμε λοιπόν Ι34. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Δεν είναι γεγραμμένον εν το νόμο ημών «Εγώ είπα θεείστε» εις εκείνους, εάν εκείνους είπε θεούς, προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού και δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή, εκείνο το οποίο ο Πατήρ υγείασε και απέστειλε στον κόσμο, σεις λέγεται ότι βλασφημείς, διότι είπον Υιός του Θεού είμαι. Όταν λοιπόν κήρυται στους γραμματείς και στους φαρισαίους και στους ιδέους ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, κάποια στιγμή τους αποκάλυψε και τους είπε «Είμαι ο Υιός του Θεού». Αυτοί αντέδρασαν
και μάλιστα αντέδρασαν σε βαθμό που να πούν βλασφημείς λέγοντας ότι είσαι Υιός του Θεού. Και η απάντησή του ήταν ότι είναι γεγραμμένο στους ψαλμούς, στον ψαλμό Πιβήτα, ο Θεός είπε, και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, εγώ είπα, Θεοί είστε, και το είπε αυτό σε αυτούς προς τους οποίους έγινε ο Λόγος του Θεού. Στο λαό Ισραήλ δηλαδή. Στο λαό Ισραήλ έγινε ο Λόγος του Θεού και όταν έρχεται ο Λόγος του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, όπως ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, όπου με το Λόγο του Θεού ο Θεός αναγεννά τον άνθρωπο εις ελπίδα ζώσα, αλλάζει δηλαδή την υπόσταση εντελώς του ανθρώπου και τις επιθυμίες της αρχής, της αφαιρεί και τον ελευθερώνει τον άνθρωπο και τις επιθυμίες των αφθαλμών, τις αφαιρεί και ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα πάθη και από τις κακές επιθυμίες, αλλά και το πνεύμα του το σκληρό το ελευθερώνει και του χαρίζει ένα πνεύμα ταπεινό και ευλογημένο. Ένα νέο σώμα, μια νέα καρδιά και ένα νέο πνεύμα. Ιδιαίτερα δε για το σώμα, με το βάφτισμα λέει ο Λόγος του Θεού, όταν ο άνθρωπος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και σωθεί, τότε ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε και μάλιστα τη σωτηρία του, δια του βαφτίσματος, καθώς ομολογεί ότι το βάφτισμα σώζει, την περιγράφει στην επιστολή του προς Κολοσσαείς ο Απόστολος Παύλος, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, διότι εν αυτό τον Ιησού Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος προσωπικά και εσείς είστε πλήρης εν Χριστώ Ιησού, εν αυτό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, πως απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της αρκός, δια της περιτομής του Χριστού, πως πάλι συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ως της ανέστηση αυτών εκ των νεκρών. Άρα λοιπόν όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, όταν επικαλεστεί δηλαδή το όνομα του Χριστού και σωθεί, τότε ο Θεός αλλάζει τις επιθυμίες της σάρκας και φέρνει την ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου και στη σάρκα του. Δηλαδή αν κάποιος κάνει ναρκωτικά, είναι ναρκωμανής ή μπεκρής, πίνει, όταν έρθει ο Χριστός και τον αναγεννάει, μέσα σε μια στιγμή αφαιρεί αυτές τις εξαρτήσεις από τον άνθρωπο και τον ελευθερώνει από όλα, καθώς είναι γεγραμμένο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, πραγματικά αυτός είναι ελεύθερος. Τον ελευθερώνει λοιπόν από όλα, όπως επίσης αν έχει πάθει και επιθυμίες μέσα από την ψυχή του που εκδηλώνεται με την καρδιά του, τότε ο Θεός αλλάζει στον άνθρωπο καρδιά με την αναγέννηση και την σκληρή καρδιά, την αμετανόητη, την συντρίβει, του χαρίζει μια συντετριμένη καρδιά, απαλή, τρυφερή, όπου εύκολα μπορεί μετανοεί, ζητάει συγγνώμη, ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, αφαιρεί κάθε έπαρση καρδίας ο Θεός και έτσι ο άνθρωπος αποκτά μια νέα καρδιά και νέες επιθυμίες πνευματικές κατά το θέλημα του Θεού. Αλλά και το πνεύμα του ανθρώπου που εκδηλώνεται με τη λογική του, το διαφοροποιεί ο Θεός, το καθαρίζει από κάθε αλαζονία, του χαρίζει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, από υπερήφανο που είναι δηλαδή τον μετατρέπει σε ταπεινό άνθρωπο, ώστε καθώς του έχει χαρίσει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, να μπορεί και να συγχωρεί όταν χρειάζεται, όπως να μπορεί και να μετανοεί όταν πάλι χρειάζεται. Και συγχωρεί τους αμαρτάνοντες σε αυτόν, και μετανοεί και εξομολογείται τις αμαρτίες του και ζητάει συγγνώμη από όσους ανθρώπους έχει αμαρτήσει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν του οποίου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες και το αίμα του Χριστού τον έπλυνε, πρέπει τώρα να τις αφαιρέσει από πάνω του. Του συγχωρήθηκαν μεν με την αναγέννηση, αλλά πρέπει να υπάρξει και καθαρισμός. Να ελευθερωθεί δηλαδή, να απεκδηθεί δηλαδή ο άνθρωπος από το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, ώστε να συμβεί αυτό που ακόμη επίσης λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του
προς Ρωμαίους στον 6ο κεφάλαιο, διαβάζοντας: «Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού του Ιησού Χριστού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, είναι όπως ο Χριστός ανεστήθη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, έτσι μετά το θάνατό του και την ταφή του, έτσι και εμείς μετά το θάνατό μας για τον κόσμο με την αναγέννηση και την ταφή μας με το βάπτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στη άφεση αμαρτιών, ούτω και εμείς λοιπόν, όπως ο Χριστός ανεστήθη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός μετά το θάνατό του και την ταφή του, έτσι και εμείς μετά το θάνατό μας με την αναγέννηση και την ταφή μας δια του βαπτίσματος, να αναστηθούμε και να περπατήσουμε», δηλαδή να αναστηθούμε πνευματικά και να περπατήσουμε νέα ζωή. «Διότι αν γίναμε σύμφυτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου, μετά το βάπτισμα θα είμαστε και σύμφυτοι κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γνωρίζοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη μετά του Χριστού για να καταργηθεί το σώμα των αμαρτιών ημών, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας, διότι ο αποθανόν ελευθερώθη από τις αμαρτίες, ο αποθανόν για τον κόσμο ελευθερώθη από τις αμαρτίες και ζει μια καινούργια ζωή Ανάστασης μαζί με τον Χριστό στην παρουσία του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν που αναγεννήθηκε είναι παιδί του Θεού και ο Θεός είχε αναφέρει τότε σε αυτούς στους οποίους εδόθη ο Λόγος του Θεού και διαμορφώθηκε ένας καινούργιος λαός που δεν έχει σχέση με τα έθνη, ένας λαός που βγήκε μέσα από την πίστη ενός ανθρώπου, του Αβραάμ, ο οποίος πίστεψε στο Λόγο του Θεού, εξήλθε εκ της γης του και της συγγενείας του και απείλαυσε με τη ζωή του διαπίστεως, απείλαυσε τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά και δι' αυτού έδωσε ο Θεός υποσχέσεις για όλους τους ανθρώπους που θα αφήσουν τη ζωή δια της όψεως και θα εκλέξουν ζωή δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού. Τους ανθρώπους δηλαδή που η πίστη τους θα ενωθεί με το Λόγο του Θεού. Για να δημιουργηθεί όμως αυτός ο λαός, εδόθη από τον Θεό ο Λόγος του Θεού στο Μωυσή, όταν τον έβγαλε από την Αίγυπτο και για να τον οδηγήσει στη γη Χανάν, στη γη ρέουσα γάλα και μέλι. Σε αυτούς λοιπόν, σε αυτό το λαό, στον λαό Ισραήλ, την εποχή εκείνη, απευθύνεται ο Θεός λέγοντας: «Σεις θεοί είστε, επειδή μόνο και μόνο εδόθη και έγινε, όπως λέγει ακριβώς η Γραφή, ο Λόγος του Θεού σε αυτούς και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί». Διαβάζω τον ψαλμό που το έχει γράψει, που αναφέρεται πάνω σε αυτό. Ψαλμός ποιβήτα. «Ο Θεός ίσταται εν τη συνάξη των δυνατών, αναμέσω των Θεών θέλει κρίνει. Έως πότε θέλετε κρίνει αδίκως και θέλετε προσωποληπτή του ασεβείς», λέγει ο Θεός το λαό του, ρωτώντας τον γιατί δεν κρίνεται αδίκως και γιατί προσωποληπτείτε, και προτρέπει στο τρία εδάφιο: «Κρίνατε των πτωχών και των ορφανών», είναι ο Λόγος του Θεού που το λέγει, «κάμετε δικαιοσύνη στον τεθλιμμένο και τον πένητα, ελευθερώνετε των πτωχών και των πένητα, λυτρώνετε αυτόν εκ της χειρός των ασεβών». Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού που απευθύνθηκε στο λαό Ισραήλ. «Εάν τον υπακούσουν», τότε η Γραφή αναφέρεται, «εγώ είπα, θεοί είστε εσείς, οι του υψίστου πάντες. Εσείς όμως ως άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε». Γιατί δεν δεχόσαστε το Λόγο του Θεού τότε στην Παλαιά Διαθήκη. Σε αυτούς λοιπόν που έστειλε ο Θεός το Λόγο του και δέχθηκαν το Λόγο του Θεού στην ζωή τους και στην καρδιά τους, ο Θεός τους αποκάλεσε «θεοί είστε». Γι' αυτό και αναρωτιέται ο Κύριος μας, πώς εσείς λέτε ότι βλασφημώ εγώ όταν λέγω ότι ο Υιός του Θεού είμαι, ενώ ο ίδιος ο Θεός αναφέρθηκε σε εσάς τους ανθρώπους λέγοντας ότι είστε θεοί επειδή δεχθήκατε το λόγο τον οποίο σας απέστειλα. Αυτή είναι η ερμηνεία αυτού του εδαφίου, όπου ο Θεός θεωρεί τους ανθρώπους
που όταν του στείλει το λόγο του, τον αποδέχονται, ότι φεύγουν από τον κόσμο και έρχονται σε μια άλλη βασιλεία, στη βασιλεία των ουρανών. Μάλιστα, ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του αναφέρει «Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τας αρετάς εκείνου, ώστε σας εσκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Ή ποτέ για τους εθνικούς, μη όντες λαός, τώρα λαός του Θεού. Γιατί δεχθήκατε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο Του. Πιστέψατε στο Χριστό και το Ευαγγέλιο Του. Ή ποτέ μη ελεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες». Για αυτούς λοιπόν ο Λόγος του Θεού αναφέρεται ότι είναι παιδιά του Θεού, γεννημένα από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, αναγεννημένα από τον Πατέρα Θεό, εις ελπίδαν ζώσαν, δηλαδή εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένοι στους ουρανούς για μας, οι οποίοι τώρα με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί τον έσχατο καιρό. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί τους οποίους αποκαλεί ο Θεός? Θεοί είστε, είτε στην Παλαιά Διαθήκη αυτοί στους οποίους ο Θεός έστειλε και δέχθηκαν το Λόγο Του, ιδιαίτερος δε στην Καινή Διαθήκη, αυτούς στους οποίους έστειλε και σε όλους τους ανθρώπους έστειλε τον Ιησού Χριστόν και τον εδέχθησαν, καθώς είναι γεγραμμένο, όσοι εδέχθησαν, το κείμενο λέει παρέλαβον, όσοι λοιπόν παρέλαβον τον Ιησού Χριστόν, εις αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Λέγοντας λοιπόν η Γραφή «Θεοί είστε», αναφέρεται σε αυτούς που δέχθηκαν στην Καινή Διαθήκη τον Ιησού Χριστόν και το Ευαγγελιό Του, αναγεννήθηκαν, γράφτηκαν τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής και έχουν ελπίδα βεβαία και ασφαλή μιας κληρονομιάς αμάραντης, αμίαντης, μιας κληρονομιάς που είναι επιφυλαγμένη για αυτούς στον ουρανό. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με τη χάρη του Χριστού φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη, στην επόμενη εκπομπή, Θεού θέλοντος. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού, ο Θεός να είναι μαζί σας και ήθε όλοι μαζί να βρεθούμε εκείνη την ημέρα έτοιμοι για τη Βασιλεία του Ουρανού.